Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση για το σήμα της εκπομπής, διότι η εκπομπή δική μας λέγεται για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Βεβαίως δεν προλάβαμε να έχουμε έτοιμο, να έχουμε έτοιμους τους τίτλους. Πιστεύουμε ότι αύριο θα είναι οι τίτλοι έτοιμοι και μπαίνουμε απευθείας στο θέμα μας. Κυρίες και κύριοι, οι εκπομπές αυτές είναι ένας μικρός κύκλος, μια σειρά μικρή εκπομπών καταθέσεων. Είναι προσωπικές καταθέσεις και μαρτυρίες ανθρώπων που μάχονται στα μετόπισθεν και που είναι αφανείς ήρωες και που βεβαίως μέσα από το στόμα της τηλετώρα και από τις εκπομπές αυτές θα ακουστούν καταθέσεις, μαρτυρίες, όπου στους περισσότερους από εμάς θα προξενήσουν οργή, αγανάκτηση, ιερή αγανάκτηση και για όσους βεβαίως είναι ευαισθητοποιημένοι εις τα θέματα για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία θα πρέπει να προετοιμάζονται και να αφυπνίζονται και να ευαισθητοποιούνται περισσότερο, διότι οι καιροί είναι έσχατοι, εσχατολογικοί και χρειάζεται προετοιμασία. Γι' αυτό και εμείς από τούτο το βήμα θα κάνουμε τις καταθέσεις αυτές για να μπορέσετε εσείς να πληροφορηθείτε αυτά που δεν καταγγέλουν τα άλλα κανάλια και τα οποία άλλα κανάλια παραπληροφορούν σκόπιμα με σχέδιο, βάση σχεδίου παραπληροφορείται ο ελληνικός λαός με διάφορα σενάρια τύπου αυτά που τα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να παρελάβουν από τα παραθυράκια των τηλεοράσεων, με το σενάριο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, με την όθα την Ζωή Λάσκαρη, με το σενάριο του Κώστα Σπυρόπουλου και της κυρίας Μιμής Γιάννη Παπανδρέου και όλα αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να μας ανησυχούν βαθύτατα, γιατί μετά τις αμερικάνικες εκλογές θα έχουμε εξελίξεις φοβερές στην Ελλάδα, διότι ήδη ο Πρωθυπουργός των Computers, κύριος Κώστας Σιμίτης, είναι εντολοδόχος, εκλεγμένος από τα αμερικανοσιονιστικά εβραϊκά λόμπι για να εκτελέσει ακριβώς το σχέδιο του διαμελισμού της Ελλάδος. Και αυτό το λέω υπεύθυνα, διότι από την ημέρα που βγήκε άρχισε το σενάριο της νέας εποχής και η Ελλάδα βαδίζει σε νέα εποχή. Ο Πρωθυπουργός της νέας εποχής, κύριος Κώστας Σιμίτης, θα επιβάλλει τα σχέδια του διαμελισμού, της διαλύσεως των μπάντων στη χώρα. Και πρώτα-πρώτα βεβαίως θα γονατίσει τον ελληνικό λαό με βαριά νομοσχέδια, βαριά φορολογικά νομοσχέδια, ώστε να καμφθούν οι αντιστάσεις. Οι εκπομπές λοιπόν αυτές και ο πρόλογος αυτός, η εισαγωγή αυτή που κάνουμε, κυρίες και κύριοι, είναι μια κραυγή συναγερμού προς όλους εσάς που αγωνιάτε, προς όλους εσάς που στα σπίτια σας τολμάτε και μιλάτε κατηδίαν, αλλά όταν βγαίνετε έξω δεν τολμάει να μιλήσει κανείς. Και όπως είπε και στις εκπομπές της προηγούμενες ο κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, οι τρελοί μπαίνουν μπροστά. Όμως ετούτη η χώρα χρειάζεται πολλούς τρελούς. Και δεν μπορεί να είναι πάντοτε ένας ο τρελός, δύο ή τρεις. Χρειάζεται αρκετούς Έλληνες φλογερούς, γιατί σήμερα τη φλόγα τη λένε ή φανατισμό ή τρέλα. Και όταν λέμε φλογερούς, ως προς το συνέστημα και το αίσθημα του πατριωτισμού και της πίστεως. Διότι η Ελλάς αυτή τη στιγμή αποχριστιανοποιείται εδώ και χρόνια και μέσω της παιδείας, με όλα τα μέσα, μέσα από την ιστορία της, παραχαράσεται η ιστορία της, καταστράφηκε η γλώσσα η ελληνική, η παιδεία εκφυλίστηκε, και βεβαίως πάμε από το κακό στο χειρότερο. Κραυγή συναγερμού λοιπόν για την αναφορά που θα κάνουμε απόψε για τη νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων που προσπαθούν να μας επιβάλλουν με το ζόρι. Χωρίς να ερωτηθεί κανείς μας εάν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, προσπαθούν να μας αποχριστιανοποιήσουν, να μας αλλάξουν τη συνείδηση, να μας δημιουργήσουν διαπλανητική συνείδηση ώστε να είμεθα πολίτες
όχι τρίτης, ούτε τέταρτης, ούτε πέμπτης κατηγορίας, 80ης κατηγορίας, για να μην πω και κάτι χειρότερο. Δηλαδή να μας κάνουν ανθρωποειδή με λίγα λόγια, με όλα τα μέσα, ώστε να μην σκεφτόμαστε, να κατευθυνόμεθα και για να μην σκεφτόμαστε, το μεγαλύτερο μέσο να μην σκέφτεται ο άνθρωπος είναι η τηλεόραση. Λοιπόν, η τηλεόραση κάνει καλά τη δουλειά της και τα κανάλια το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, τι μηνύματα περνάνε, αντίχριστα, εκφυλιστικά, πορνικά, ισοπαίδωσης, γκρεμίσματος, οι διαφημίσεις ακόμα. Είναι τραγική η κατάσταση, δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα. Κάθε ηθική, αξίες δεν υπάρχουν και βεβαίως δεν υπάρχουν γιατί οι ίδιοι τις γκρεμίζουν τις αξίες. Και αυτά θα πούμε απόψε, κυρίες και κύριοι. Ο ελληνισμός σήμερα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Του κυκλώνα που ονομάζεται νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Και όταν μιλάμε για νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σημαίνει το γκρέμισμα και την καταστροφή του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Με όλα τα μέσα. Οι σκοτεινές δυνάμεις λοιπόν, οι οποίες έχουν όνομα και έχουν πάψει προπολού να είναι σκοτεινές δυνάμεις. Λοιπόν, ο ευρεσιονισμός, ο αμερικάνικος και ο ευρωπαϊκός επιθυμούν τον διαμελισμό της χώρας, την εξόντωση της Ελλάδος και βεβαίως το γονάτισμα όλων ημών των Ελλήνων. Και για τους Έλληνες εκείνοι οι οποίοι αντιστέκονται ή καταθέτουν τη διαμαρτυρία τους ή αγανακτούν και το λένε με παρησία μπροστά τους, προσπαθούν να τους κολλήσουν τη ρετσινιά του τρελού, να τους κολλήσουν τίτλους και περγαμηνές ότι είναι φανατικοί, ότι είναι ρατσιστές, όταν ένας άνθρωπος, είτε αυτός είναι ένας απλός λαϊκός, ένας πολίτης Έλληνας απλός ή ένας πιστός της Εκκλησίας που αγανακτεί για την κατάντια αυτή, τολμήσει και μιλήσει ή και υψώσει φωνή, αρχίζουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως να επιτίθενται και να τον λένε ρατσιστή, φασίστα, ναζιστή, δεν περνάει το πνεύμα αυτό, παλαιολιθικό, είστε του μεσαίωνος εσείς οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι, και όλα αυτά τα τραγελαφικά που μας προέκυψαν από την ημέρα που μπήκε η χώρα μας στην ΕΟΚ. Από την ημέρα λοιπόν που μας έμπασαν στην ΕΟΚ, μας διαμελίζουν με την ησυχία τους και μας καταστρέφουν αργά και σταθερά. Θέλω λοιπόν από τούτες τις εκπομπές να κάνω τις προσωπικές μου καταθέσεις και βεβαίως μετά από 3-4 εκπομπές θα έχουμε και άλλες μαρτυρίες Ελλήνων με έψιλον κεφαλαίο μεγάλο, πραγματικών Ελλήνων πατριωτών, όπου θα τους φιλοξενήσει ετούτη εκπομπή, οι βραδινές εκπομπές για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο. Θα φιλοξενήσουμε λοιπόν πραγματικούς πατριώτες, όπου θα ακούσετε από το στόμα τους και από τους ιδίους τις θέσεις τους, τη διαμαρτυρία τους και όλα αυτά που καταγγέλλουμε εμείς θα τα ακούσετε και από άλλα στόματα, ώστε να μην λένε μερικοί ότι πάλι βγήκαν για να μας μιλήσουν για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία και να ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Και εμείς τους λέμε ότι εμείς θα επιμείνουμε ότι εδώ τούτος ο τόπος πάντοτε έχει, το έχει αποδείξει η ιστορία, ότι είχε πραγματικούς Έλληνες. Και κάποια στιγμή οι Έλληνες αυτοί οι ολίγοι έκαναν την Επανάσταση. Ανά τους αιώνες λοιπόν πάντοτε από τους ολίγους ξεκινάνε οι επαναστάσεις. Λοιπόν, οι Έλληνες δεν δέχονται αλλαγή στην ταυτότητά τους και βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα αυτό που θέλουν αυτοί να επιτύχουν μπορεί να το επιτύχουν με ένα μέρος του ελληνικού λαού και από την ελληνική νεολαία μέσω της παιδείας, αλλά στους γνωρίζοντες τα πράγματα, και αυτοί είναι αρκετοί και τους το μηνύομαι από εδώ, δεν θα περάσει η νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Όπου νέα εποχή, κυρίες και κύριοι, γιατί τα τελευταία 80 χρόνια υπάρχουν χώρες που στα τελευταία 80 χρόνια κυβερνήθηκαν
και κυβερνώνται και σήμερα από λαθρέμπορους, από ληστές του δημοσίου χρήματος, από ομοφιλόφιλους, από νεκρόφιλους, από πόρνους, από έκφυλους, από όργανα ξένων υπηρεσιών, αρνητές της πίστεώς μας και της πίστεως των πατέρων μας, γι' αυτό και η Ελλάς πάει κατά διαβόλου, διότι αυτοί που είναι στη Βουλή των Ελλήνων είναι φερέφωνα και είναι όργανα των ξένων δυνάμεων, δηλαδή του αμερικανοσιονισμού, σιωνιστικού λόμπι. Αμερικανοσιωνιστικού λόμπι. Λοιπόν, και του ευρωπαϊκού. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν οι εντολοδόχοι εδώ και χρόνια ξεκοκαλίζουν και διαμελίζουν και διασύρουν και ρίχνουν μαχαιριές στο σώμα της Ελλάδος και όλων ημών των Ελλήνων. Γι' αυτό και αργά και σταθερά βλέπουμε ότι πηγαίνουμε και βαδίζουμε από το κακό στο χειρότερο. Διότι εμείς οι ίδιοι αδιαφορήσαμε και δεν θελήσαμε να αποτινάξουμε από πάνω μας τον ζυγό αυτό της διαφθοράς, των διεφθαρμένων εξαγορασμένων πολιτικών. Εμείς οι ίδιοι φταίμε που μέχρι σήμερα δεν έχουμε αντιδράσει, διότι αυτοί φοβούνται, κυρίες και κύριοι, τους αποφασισμένους. Όταν λοιπόν ένας πολίτης είναι αποφασισμένος, μπορεί να κάνει θαύματα. Όταν είναι με το ένα πόδι στη νέα τάξη πραγμάτων, στο βόλεμα δηλαδή, και με το άλλο θέλει να κάνει αγώνα, δεν γίνεται. Διότι οι αγώνες θέλουν, απαιτούν αίμα, απαιτούν κυρώσεις, είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός των αγώνων, των πραγματικών αγωνιστών. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μας γίνει συνείδηση και να καταλάβουμε ότι για να κερδιθούν οι αγώνες πλέον πρέπει να έχουμε εμείς ήδη αποφασιστικότητα και να είμαστε αποφασισμένοι για θάνατο. Θέλω λοιπόν να πω στη συνέχεια ότι αφού οι κύριοι όλοι αυτοί ασπάστηκαν μέσω της μασονίας τον σιωνοταλμουδισμό, προχώρησαν το χειρότερο εις τη θρησκεία της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων, της νέας εποχής του υδροχώου. Την λεγόμενη νέα εποχή του υδροχώου που βαδίζουμε σήμερα και που το έτος 2000 θα την ανακηρύξουν επισήμως πλέον και που θυμολογείται ότι θα παρουσιάσουν και τον αναμενόμενο υπερδικτάτορα της νέας εποχής. Για να δούμε όμως εάν ο Κυριός μας και Θεός μας τους χαλάσει τα σχέδια. Και βεβαίως η αποφασιστικότητα όλων ημών. Η εποχή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, του υδροχώου, η νέα εποχή του υδροχώου, όπου αναμένει τον υδροχωικό Χριστό, κατευθύνεται από την αιωσφορική Σαμπάλα. Το μόνο κοινό σημείο βεβαίως όλων αυτών που ξεπούλησαν σε χρόνο ρεκόρ κάθετι το ορθόδοξο, κάθετι το χριστιανικό, στους χειρότερους εχθρούς του ελληνισμού και του χριστιανισμού εις τους Εβραίους Σιωνιστάς, αυτοί έχουν το κοινό σημείο ότι βεβαίως είναι όλοι προδότες και είναι όλοι εξαγορασμένοι, διότι δεν είχε κανείς από όλους αυτούς που είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την ευθυξία να παραιτηθεί ένας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να πει: κυρίες και κύριοι, παραιτούμε, διότι στη Βουλή των Ελλήνων πλέον δεν είναι Έλληνες. Τα κόμματα διαμελίστησαν. Στα εξών συνετέθησαν όλα τα κόμματα. Εκτός βεβαίως του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μόλις τελειώσει την αποστολή που του έχουν αναθέσει, θα το διαλύσουν και αυτό, να είστε σίγουροι. Η Νέα Δημοκρατία, όλα τα μεγάλα κόμματα διαλύονται με ταχύτατο ρυθμό. Αυτό είναι στα σχέδια λοιπόν της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων, ώστε ο ελληνικός λαός να νομίζουμε όλοι εμείς, ότι έχουμε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, ενώ στην ουσία δεν έχουμε. Είναι εντολοδόχοι και παίρνουν εντολές και εκτελούν τα σχέδια, τα άνομα εναντίον του χριστιανισμού και εναντίον του ελληνισμού. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να αντιδράσουμε με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα, διότι μας ξεπούλησαν. Και αν εσάς σας αρέσει προσωπικά να βλέπετε τα παιδιά σας να διδάσκονται ψεύδι εις τα ελληνικά σχολιά που σε λίγο θα πάψουν να είναι ελληνικά. Ήδη η παιδεία έχει δεχθεί πλήγμα φοβερό ιδιωτικοποίησης
της παιδείας, αυτό και μόνον λέει πολλά. Το κλείσιμο των πανεπιστημίων, το άνοιγμα ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας. Λοιπόν, αυτά λένε ότι προσπαθούν να αλλάξουν την ταυτότητα και την παιδεία την ελληνική, διότι ένα έθνος καταστρέφεται μέσα από την παιδεία και μέσα από τη γλώσσα του και μέσα από την πίστη του. Όταν του καταστρέψεις την γλώσσα και δεν ξέρει να διαβάσει ούτε τα ιερά κειμενά του, ούτε την αρχαία ελληνική γλώσσα, όταν κατέστρεψε ο κύριος Γιώργος Ράλης την ελληνική γλώσσα με εντολή να καταργηθεί η ελληνική, τα αρχαία ελληνικά από όλα τα σχολεία, καταλάβατε τι πλήγμα εδέχθηκε ο ελληνισμός, διότι κατ' επέκταση μέσα με την κατάργηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας τα παιδιά μας δεν μπορούν ούτε να παρακολουθήσουν τα ιερά κείμενα του Ευαγγελίου, ούτε να συμμετέχουν στην ορθόδοξη λατρεία, αφού δεν θα καταλαβαίνουν ούτε τα κείμενα του Ευαγγελίου ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτό έγινε βάση σχεδίου και δεν είδαμε βεβαίως κανέναν ούτε από τους ταγούς της Εκκλησίας να τα καταγγείλει αυτά, ούτε να επιμείνει, ούτε να κάνει αγώνα, ούτε να αφυπνίσει τον κόσμο, αλλά αντίθετα τους παραπληροφορούν μέσα και από τα έντυπα και από τον περιοδικό τύπο και από άμβονος κάθε Κυριακή. Υπάρχει μια στηρότητα, ένα κήρυγμα και στο νέο και στο παλιό εορτολόγιο. Υπάρχει μία στηρότητα στα κηρύγματα, μία απλή αναφορά τύπης στο Κυριακάτικο Ευαγγέλιο, μία ερμηνεία τύπης και τελειώσαμε, κλείνουμε το Ευαγγέλιο και αναχωρούν οι δεσποτάδες, οι ιερείς και οι αρχιερείς. Λοιπόν, αυτά τα έχω παρακολουθήσει και όλοι εσείς θα τα παρακολουθείτε, διότι έχουν σιωπήσει οι πάντες. Σιγή ηχθείως. Τίποτα δεν ακούγεται, κυρίες και κύριοι. Εάν εσείς ακούτε, εγώ δεν ακούω προσωπικά, που επισκέπτομαι τακτικά και εκκλησιάζομαι μοναστήρια, εκκλησίες και όλους τους χώρους αυτούς τους ιερούς. Τώρα που είναι επιτακτική ανάγκη να μιλήσουν όλοι αυτοί οι κύριοι και να αφυπνίσουν τον κόσμο, να τον προετοιμάσουν, διότι ορκίστηκαν να ορθοτομήσουν και να ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας, αυτοί ακολουθούν την συνωμοσία της σιωπής. Μεγάλη συνωμοσία λοιπόν αυτή τη στιγμή συντελείται εις βάρος του πιστού ελληνικού λαού, του ορθοδόξου ελληνικού λαού. Γι' αυτό και ο ορθόδοξος ελληνικός λαός παραπέει και κατευθύνεται και βομβαρδίζεται επί καθημερινής βάσεως πλέον, αφού είναι αφρούρητος, αφού δεν έχει την προστασία και την ενημέρωση των ιερών, των ταγών της Εκκλησίας, των αρχιερέων, των πνευματικών ανθρώπων που έχουν ιερό καθήκον και ευθύνη να ενημερώσουν και να προετοιμάσουν όλους εμάς. Λοιπόν, για αυτούς τους λόγους εγώ θα καταγγείλω στη σειρά αυτή των εκπομπών που θα ακολουθήσει αρκετούς, και όχι μόνον αυτό, αλλά θα κληθούν, θα τους υπενθυμίσω ότι κάποια στιγμή, αν δεν φοβούνται τη φωνή του λαού που θα προξενήσει την οργή του Θεού εντός ολίγου, δεν φοβούνται εκείνων που φόρεσαν το ομοφόριον, το τίμιον, το πετραχύλι, να τον υπηρετήσουν και να καθοδηγήσουν το πίμνιον του Κυρίου σε δρόμους ασφαλείας, σε δρόμους αγώνος, σε δρόμους συστρατεύσεως, να στρατεύσουν τους πιστούς, να τους προετοιμάσουν για αυτό που έρχεται. Αντίθετα, από ό,τι μας καταγγέλουν και μας δηλώνουν οι πιστοί, τους οδηγούν σε μία κατάσταση υπνηλίας, δηλαδή σε έναν ύπνο βαθύ και βαρύ, καθησυχάζοντάς τους και λέγοντάς τους ότι ακόμα δεν έχουν έρθει οι καιροί εκείνοι που θα πρέπει να ανησυχούν. Ο Κυριός μας όμως μας είχε προειδοποιήσει, κυρίες και κύριοι, ότι μέσα στον κλήρο, μέσα από την Εκκλησία του θα αρχίσει η άλωσης, διότι μέσα από τον κλήρο άρχισε ο εκφυλισμός, η επίθεση, η αλλαγή. Αυτή στιγμή η ταγή της Εκκλησίας είναι οι σπουδάσαντες στην Δύση, και όχι μόνο οι σπουδάσαντες στην Εσπερίαν που έλεγε ο Φώτης ο Κόντογλου, αλλά
οι εισαγόμενοι και εισερχόμενοι από τα πανεπιστήμια της Δύσεως κατέστρεψαν την εγκαρδιότητα και τη φλόγα την Ορθόδοξη, διότι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού είναι στερεωμένη πάνω σε αίματα οσίων, αγίων, ηρώων. Σε αίμα στερεωμένη η πίστη των Ορθοδόξων είναι ζώσα. Γι' αυτό αγαπητοί, αυτοί δεν το θέλουν. Θέλουν μία εκοσμικευμένη Ορθοδοξία, ένα πνεύμα νεκρό, ένα πνεύμα κοσμικό, το της Δύσεως, το σκοταδιστικό το πνεύμα του Βατικανού. Και θα πούμε στη συνέχεια, με την συμμαχία αυτή της Εκκλησίας της Ορθοδόξου μετά των ετεροδόξων και κακοδόξων και όλων αυτών των αιρετικών που έχουν σκύψει στη χώρα μας, προσπαθώντας να μας πούν ότι οι διάλογοι που κάνουν χρόνια τώρα, οι διάλογοι της προδοσίας που κάνουν χρόνια τώρα μετά την μεγάλη προδοσία του 24 που έγινε και που μπόρεσαν οι Φράγκοι να ανοίξουν την Κερκόπορτα και να εισέλθουν και να διασπάσουν την ενότητα της Εκκλησίας και τους πιστούς κατ' επέκταση να τους διαλύσουν, δημιουργώντας το Πάτριον Εορτολόγιον και το Νέον Ημερολόγιον. Λοιπόν, για αυτούς που κάνουν έρευνα και ερευνούν τα σγραφάς και ανησυχούν, γνωρίζουν πότε γίνανε αυτά τα οικουμενιστικά ανοίγματα. Και βεβαίως από το 24 μέχρι σήμερα, με καλπάζοντα ρυθμό, έχουμε προχωρήσει στην πανθρησκειακή ένωση πλέον όλων των κακοδόξων και ετεροδόξων, αρχής γενομένης από τους συντοιστές, από τους καμπαλιστές, από τους γκουρουιστές, από τους Ιεχωβάδες, από τους πεντηκοστιανούς, από τους Ευαγγελικούς, από όλες αυτές τις αιρέσεις. Λοιπόν, θα ήθελα αγαπητοί να διακόψουμε για λίγο για τα διαφημιστικά μας μηνύματα και στη συνέχεια θα είμαστε πάλι μαζί. Υποβάθμισαν λοιπόν κυρίες και κύριοι την Ορθόδοξη Ανατολική Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Κυρίου μας και την έριξαν στη χωάνη της Πανθρησκείας και την ένωσαν με τη Μασονία, γιατί είναι θρησκεία η Μασονία, με τον Χιλιασμό, με την Αστρολογία, με τον Οικουμενισμό, με όλες τις αιρέσεις, με εκατοντάδες αιρέσεις που τις ανεφέραμε πιο πάνω, και βεβαίως όλα αυτά τα πλοκάμια του Εβραιοσιωνισμού σκοπό έχουν να παρασύρουν τους χριστιανούς, να τους αλλάξουν ταυτότητα πίστη και πιστεύω, διότι εάν ένας δεν τον πιάσει, εάν έναν Έλληνα δεν τον πιάσει η θεωρία χιλιαστική ή των Ιεχωβάδων, να τον πιάσει η του Κέφε, και αν δεν τον πιάσει του Κέφε, να τον πιάσει των Μορμόνων, και αν δεν τον πιάσει η αίρεση σε αυτή, να τον πιάσουν οι Βουδιστές, οι Γκουρουιστές, οι Σαϊτόλογοι και πάει λέγοντας. Πόλεμος λοιπόν κατά των Ορθοδόξων σε όλα τα μέτωπα έχει ανοιχθεί και βεβαίως με σύμμαχο τον Πάπα, το Ισλάμ, οι Αμερικανοεβραίοι Σιωνιστές και την ΕΟΚ επιτίθενται σε όλα τα μέτωπα και με όλα τα μέσα, διότι τους το λέμε και τους το καταγγέλλουμε από εδώ ότι ο ελληνικός λαός γνωρίζει πολύ καλά ότι ο πόλεμος είναι θρησκευτικός. Ο πόλεμος είναι αυτός που γίνεται εκεί επίθεσης να γκρεμίσουν την πίστη των Ορθοδόξων λαών και κρατών για να μπορέσουν να εγκαθιδρύσουν την υποτιθέμενη νέα στραφτερή, την χρεοκοπημένη δηλαδή, αυτή την λένε αστραφτερή, νέα τάξη πραγμάτων, τη νέα τάξη πραγμάτων που επαναφέρει τον Μεσαίωνα, επαναφέρει θρησκείες σατανιστικές, τον παγανισμό, την επίσημη σατανολατρία πλέον ως παγκόσμια θρησκεία, όταν θα έχουν κατορθώσει να επιβάλλουν αυτό που θέλουν, γιατί ήδη το σχέδιό τους υλοποιείται και γι' αυτό βεβαίως το επιτρέπει ο Κύριος, για την αποστασία τη δική μας, την αδιαφορία μας, την
αδιαφορία ως προς την πίστη των πατέρων, γιατί είναι ζήτημα σήμερα εάν οι πραγματικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι νεολίγοι, εκτελούν όχι τα καθήκοντα, γιατί η πίστη των πατέρων μας δεν είναι καθήκον, είναι φλόγα, είναι ζωή, είναι αλήθεια. Εμείς λοιπόν έχουμε ξεφύγει και γι' αυτό θα πληρώσουμε το τίμημα, και το τίμημα θα είναι φόρος αίματος πολλής, και γι' αυτό μας προειδοποιεί η Αποκάλυψη του Ιωάννου, του θεολόγου, αλλά και πολλές προφητείες των πατέρων που μας έχει αφήσει παρακαταθήκη ο Κύριος, από την πολλή αγάπη, για να μπορέσουμε μέσα από τη μελέτη αυτή να προχωρήσουμε, να προφυλαχθούμε και να προετοιμαζόμεθα. Κέντρα λοιπόν στην Ελλάδα έχουν ενσκύψει παραψυχολογίες, φιλοσοφικές σχολές, Γκουρού, Ρόταρι, Χεν, Lions, κέντρα παραψυχολογίας, Γιόγκα, Κέφε. Το Κέφε πλέον το μάθαμε από την τηλετόρα, με την έρευνα και με την εισβάθος που έκανε ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος. Νέα Ακρόπολης, Σίλβα, Σαϊμπάμπα, βουδιστικά, Κρίσνα και δεν συμμαζεύεται. Έπειτα, στην πολιτική, με νομοσχέδια αντίχριστα και ανθεληνικά, αλλά και ανθρωποκτόνα, ενθυμίστε τότε την Σιμών Βέιλ, την Εβραία, την Γαλλοεβραία αυτή, η οποία ήρθε από τότε από την Γαλλία για να μας επιβάλλει, τη Σιωνίστρια, και να απαιτήσει να θεσμοθετηθεί νομιμοποίησης της εκτρόσεως, νομιμοποίησης του πολιτικού γάμου, αποποινικοποίηση της μοιχείας, κατάργηση Κυριακής και Αργίας, καύση νεκρών. Τα σενάρια που βλέπουμε στη χώρα μας, τι δουλειά έχει καύσης νεκρών. Τι είναι εδώ, Δελχή, Ινδία? Εδώ είναι Ελλάς Ορθοδόξων Ελλήνων. Προσπαθούν λοιπόν δι' αυτών των τρόπων και μετέρχονται όλα τα σενάρια και όλες τις μεθόδους για να μπορέσουν, κυρίες και κύριοι, να νομιμοποιήσουν τα άνομα, να νομιμοποιήσουν στη χώρα της Ορθοδοξίας την καύση των νεκρών. Πρόσφατο πρωτοσέλιδο είχε απογευματινή εφημερίδα και το είδαμε, και πολλές φορές έχουν μπει πρωτοσέλιδα για την καύση των νεκρών, και απαιτεί το σιωνιστικό λόμπι να γίνει καύσης νεκρών, γιατί τα νεκροταφεία ξεχύλισαν και γιατί όποιοι μένουν δίπλα στα νεκροταφεία, τα ακούμε τα σενάρια καθημερινά, θα κολλήσουν ασθένειες, τα παιδιά τους θα ασθενήσουν, οι ίδιοι θα ασθενήσουν, θα πάθουν τον παθόν τους στον τάραχο, με λίγα λόγια, και τα σενάρια εξακολουθούν. Όλα αυτά λοιπόν να μην μας ανησυχούν ως προς το θέμα των νεκροταφείων, διότι τα σενάρια αυτά έχουν στηθεί σκόπιμα για να νομιμοποιηθεί η καύση των νεκρών και να πούνε, δεν μας συμφέρει πλέον να υπάρχουν νεκροταφεία ορθόδοξα και να θάβονται οι νεκροί, αλλά να καίγονται οι νεκροί. Και βεβαίως, αφού αυτή η σιωπή έφτασε το κακούργημα και υπάρχει συνωμοσία όντως μεγάλη σιωπής και από τους θαγούς της Εκκλησίας και από την πολιτεία, θα προχωρήσουν ακάθεκτοι, έτσι, και στα μουλοχτά, όπως κάνουν τώρα με τη συνθήκη Σέγγεν και το Μάστριχτ, και θα κυρώσουν και θα θεσμοθετήσουν την καύση των νεκρών. Και σε λίγο θα λένε στους Ορθοδόξους Χριστιανούς ότι θα καίγεστε, θα αποτεφρώνεστε, δεν θα θάβεστε χριστιανικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπήκαμε στην ΕΟΚ. Πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί ο ελληνικός λαός δεν έμαθε ποτέ τι σημαίνει ΕΟΚ. Όταν είπε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκείνη την περίφημη φράση, «Σας έμπασα στην ΕΟΚ και τώρα σας έριξα στα βαθιά και τώρα κολυμπήστε μόνοι σας». Λοιπόν, βεβαίως όλοι αυτοί οι ανθέληνες που ξεπούλησαν τα ιερά και τα όσια, και βεβαίως το κάνανε αυτό γιατί δεν υπάρχει αντίδραση του ελληνικού λαού μέχρι στιγμής, κάθε τι ορθόδοξο και εθνικό το ξεπούλησαν στους χειρότερους εχθρούς, ακόμα και αυτό που υπάρχει κάτω από το υπέδαφος, τα εδάφη τα ελληνικά, αφού ξεπούλησαν όλους τους θησαυρούς, τα πετρέλαια, τα αρχαία αγάλματα, σήμερα διαπραγματεύονται την πώληση όχι τμήματων της πατρώας γης εις τους προαιώνιους εχθρούς του χριστιανισμού και του ελληνισμού, οι οποίοι είναι γνωστοί, αλλά το μόνο τους ενδιαφέρον δεν είναι πώς θα ξεπουλήσουν τα εδάφη και όλη την Ελλάδα, αλλά πώς θα αυξήσουν τις καταθέσεις τους εις την Ελβετία
Και δεν ξέρουν όλοι αυτοί οι λήθοι ότι οι καταθέσεις τους στην Ελβετία, τα αργύρια δηλαδή τις προδοσίες τους, τα ξανακαταθέτουν πάλι στους Ιουδαίους. Και θα τους τα πάρουν ξαφνικά οι Ιουδαίοι όταν θα γίνει το παγκόσμιο οικονομικό κράχ και θα τους πούνε ότι δεν υπάρχει αντίκρισμα. Αντίκρισμα υπάρχει μόνο αυτή η συγκεκριμένη ταυτότητα του 666, δηλαδή ήτι. Αυτό που υπογράψατε στη συνθήκη Σέγγεν ισχύει, διότι καταργούμε το νόμισμα και επιβάλλουμε την πλαστικοποίηση του χρήματος, δηλαδή αυτό που υπογράψατε και που αποδεχθήκατε, τις 666 ηλεκτρονικές μονάδες ΕΚΙΟΥ. Οπότε πάρτε αυτό να κάνετε τη δουλειά σας και τα λεφτά βεβαίως τα οποία τα έχετε καταθέσει στις δικές μας τράπεζες μένουνε στις δικές μας τράπεζες. Λοιπόν, αυτό θα πάθουν όλοι αυτοί οι προδότες που ξεπούλησαν τον τόπο. Παράλληλα με τους όλους αυτούς τους κυρίους, το μεγαλύτερο μέρος, και με τα λύπης μου το λέω αυτό και το έχω πει και έχω δεχθεί επανειλημμένως επιθέσεις και απειλές και διασυρμό και λασπολογία από τους σταγούς της Εκκλησίας, διότι καταγγέλω με τα κακώς κείμενα και ο ελληνικός λαός και οι πιστοί, τους το λέμε αυτό, το μονοπόλιο δεν το έχουν οι κύριοι αυτοί, επειδή δηλώνουν πνευματική ταγή. Αλλά το μονοπόλιο το έχει ο ελληνικός λαός, ο λαός του Θεού. Διότι ο λαός του Θεού είναι το σώμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, είμαστε πιστά μέλη όλος ο ελληνικός λαός της Εκκλησίας. Και ό,τι δικαιώματα έχει ένας αρχιεπίσκοπος, έχει και ένας απλός πιστός. Και να σταματήσει αυτό το παραμύθι ότι δεν μπορείτε να κρίνετε τον ιερέα ή τον πατέρα, τον πνευματικό ή τον αρχιεπίσκοπο ή τον μητροπολίτη. Αυτά είναι σενάρια που διοχετεύονται σκόπιμα για να κλείσουν τα στόματα. Διότι ο Κυριός μας το λέει ανοιχτά. Στα θέματα της προδοσίας και στα θέματα της πίστεως, ο ελληνικός λαός καλείται, ορθόδοξος, πιστός λαός του Θεού, καλείται να καυτηριάσει και να επαναφέρει στην τάξη να απομακρυνθεί. Και αντίθετα, από τους σταγούς αυτούς, οι οποίοι κηρύσουν γυμνή την κεφαλή την πανέρεση του οικουμενισμού σήμερα και προσχωρούν και κλείνουν γόνι εις τον Πάπα και στο Βατικανό και θέλουν την ένωση και συλλειτουργούν με μονοφυσίτες, με χαρκιδόνιους, με μαύρους, με κίτρινους, με κόκκινους, με σατανιστές, με βουδιστές. Είδαμε πρόσφατα τα χάλια του Βαρθολομαίου, του Πατριάρχου της Κωνσταντινούπολης, με τον αρχηγό των βουδιστών. Το είχαμε δει πρόσφατα και έχουμε και φωτογραφίες. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να μας κάμουν, κυρίες και κύριοι, να καταλάβουμε ότι όλοι αυτοί οι κύριοι που φορούν ράσο, αλλά και αυτοί που δεν φορούν ράσο, που είναι στο στρατόπεδο της πολιτικής, αλλά και της εκκλησίας, τα δύο αυτά στρατόπεδα, πολιτεία και εκκλησία, έχουν συμμαχήσει προπολού και βεβαίως έχουν συμμαχήσει και αφού προσκύνησαν τον Πάπα, τον κυριότερο σύμμαχο της ΣΥΑ, της μαφίας των νεοναζιστών και των νεοσφοριστών, όλων των αποχρώσεων, που όλοι μαζί προσπαθούν όλοι αυτοί οι κύριοι, και τα βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται, το γκρέμισμα που γίνεται, προσπαθούν να αποδείξουν ότι η Ορθοδοξία ξόφλησε. Ενώ στην πραγματικότητα, και τους το λέμε και τους το καταγγέλουμε από τις εκπομπές που αρχίζουν από σήμερα, ο αγών της Ορθοδοξίας τώρα αρχίζει, κυρίες και κύριοι. Τώρα αρχίζει και βεβαίως να ξέρουν όλοι αυτοί ότι ο λαός του Θεού, το λίμα του, αυτό το φλογερό λίμα, δεν θα αφήσει να περάσουν τα σχέδιά του. Είναι αποφασισμένο για θάνατο. Και είναι γνωστό ότι αυτοί φοβούνται τους αποφασισμένους, όσοι κι αν είναι αυτοί, και μια χούφτα να είναι αυτοί. Άλλωστε και σε εκπομπές του το είχε καταγγείλει ο Αθανάσιος Τριγκάς σε σειρά εκπομπών που είχε κάνει, και είχε πει αυτοί φοβούνται την κατακραυγή, την αφύπνιση του λαού και την αντίδραση. Μέχρι στιγμής ο ελληνικός λαός είναι σε κόμμα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσει. Τους λέμε λοιπόν τώρα ότι η Ορθοδοξία, για την οποία τόσα πολλά ακούγονται και από τα κανάλια βλέπουμε προσπάθεια δημοσιογράφων να διασυρθεί το ορθόδοξο ράσο, να χτυπηθεί ο ορθόδοξος μοναχισμός,
να χτυπηθούν τα μοναστήρια, να γίνει δηλαδή μια τέτοια ατμόσφαιρα και μια τέτοια καταγγελία και αναφορά γύρω από τα Ορθόδοξα μοναστήρια, ώστε οι Έλληνες να χάσουν την εμπιστοσύνη τους, οι ίδιοι Έλληνες, εμείς οι πιστοί, να αρχίσουμε την κριτική, να λέμε δεν θα πάμε στο τάδε μοναστήρι γιατί είναι έτσι, γιατί ακούσαμε στην τάδε εκπομπή αυτά, το τάδε μοναστήρι κερδοσκοπεί και κάνει αυτά και εκείνα. Λοιπόν, και εγώ ερωτώ με τη σειρά μου. Και εσείς δεν διερωτάστε από την άλλη άκρη που παρακολουθείτε στα κανάλια επί καθημερινής βάσεως, γιατί βάλετε μόνον ο Ορθόδοξος μοναχισμός? Και δεν έχουν οι κύριοι αυτοί εξαγορασμένοι και πουλημένοι δημοσιογράφοι, διότι αυτοί είναι βαλτοί να κάνουν αυτά που κάνουν. Γιατί δεν έχουν ασχοληθεί με τα κέντρα τα βουδιστικά που έχουν ξεφυτρώσει και αυξάνονται και πληθύνονται σαν μανιτάρια στους πρόποδες του Αγίου Όρους, στο Χολομόνδα, όπου το σκέπασαν πάρα πολύ ωραία το θέμα, ξεκίνησαν ως κέντρα, ως εκτάσεις να αγοραστούν αναπαύσεως κλπ. Και βεβαίως είναι κέντρα προσιλητισμού, όπου καταστρέφονται τα Ελληνόπουλα στους πρόποδες του Αγίου Όρους. Προσέξτε. Και ένα άλλο τεράστιο στους πρόποδες της Πελοποννήσου εκεί, επάνω στο Μαύρο Λιθάρι στην Κορινθία. Αυξάνονται και πληθύνονται λοιπόν τα χιλιαστικά κέντρα, τα βουδιστικά κέντρα, τα συντοιστικά κέντρα, τα Scientology, τα πάντα. Γεμίσαμε μαύρους, κίτρινους, άσπρους, κόκκινους και δεν είδαμε καμία έρευνα να γίνεται από το δημοσιογραφικό κόσμο με αυτή τη λύσα και τη μανία που έχουν για τον Ορθόδοξο μοναχισμό και την Ορθοδοξία γενικά, και έχουν βάλει σκοπό της ζωής τους, διότι παίρνουν εντολή από τα αφεντικά που τους πληρώνουν τους παχυλούς μισθούς του 1 εκατομμυρίου, των 2 εκατομμυρίων, των 5, να χτυπήσουν και να διασύρουν την καρδιά της Ελλάδος. Και η καρδιά της Ελλάδος είναι Ορθόδοξη, είναι η Ορθοδοξία, Ορθόδοξος Ελληνισμός. Προσπαθούν λοιπόν να την ξεριζώσουν και να την αφήσουν αρχαία ελληνολατρική, για να επανέλθουμε στις παγανιστικές εποχές, κυρίες και κύριοι, στην ειδωλολατρία, με παντίους τρόπους. Και μετά, μέσα από την ειδωλολατρία, όταν ένας άνθρωπος χάσει την πίστη του και επανέλθει στους ψεύτικους θεούς, στους δαιμονικούς θεούς, αρχίζει η κατιούσα και η καταστροφή και του πολιτισμού του και της ταυτότητός του και της χώρας της ίδιας. Αυτό θέλουν αυτοί οι κύριοι. Γι' αυτό λοιπόν βάζουν την τρίτη εξουσία και βλέπουμε επί καθημερινής βάσεως στα κανάλια να βάλετε ο μοναχισμός, ο Ορθόδοξος μοναχισμός και τα ελληνικά Ορθόδοξα μοναστήρια. Δεν λέω, υπάρχουν μοναχοί, ηγούμενοι δηλαδή, οι οποίοι έχουν καταξευτελίσει το ράσο, ηγούμενοι, αλλά αυτοί είναι πόσοι, 5, 10, 15, 20. Δεν μπορούμε να πάρουμε συλλήβδιν όλα τα μοναστήρια στη γραμμή και να πούμε ότι όλα κερδοσκοπούν, όλα είναι, κάνουν εμπόριο, όλα είναι κέντρα τουριστικά, όλα έχουν εξελιχθεί σε τουριστικές επιχειρήσεις και ξενοδοχειακές μονάδες, διότι τα κάστρα αυτά που γίνονται, υπάρχουν ορισμένα μοναστήρια τα οποία τον τελευταίο καιρό, αντί να κάνουν έργο ομολογιακό, έργο διαφωτίσεως και να προφυλάσσουν τον κόσμο, όντως κερδοσκοπούν. Αλλά ορισμένα, 2-3 είναι αυτά, όχι πολλά. Λοιπόν, και βεβαίως, γιατί έχουν ηγούμενους κενόδοξους, ηγούμενους με έπαρση μεγάλη, όπου θέλουν τον θαυμασμό, θέλουν την διαφήμιση και να προχωρούν από κανάλι σε κανάλι, να περιέρχονται όλα τα κανάλια και να μιλούν για όλα τα θέματα, αλλά στην ουσία υποτίθεται ότι βάλουν εναντίον των αντιχρίστων δυνάμεων και ότι σκέπτονται τόσο πολύ το ποιμνιόν τους που τους προτρέπουν να μην παραλάβουν και να μην μπουν στο καινούριο σύστημα αυτό της κωδικοποίησεως, ενώ οι ίδιοι αυτοί οι κύριοι έσπευσαν πρώτοι, οι ηγούμενοι αυτοί, και επίσκοποι και ηγούμενοι.
Οι ιερομόναχοι έσπευσαν πρώτοι να τοποθετήσουν την σατανική τεχνολογία μέσα στα μοναστήρια τους, να εγκαταστήσουν καρτοτηλέφωνα, πρώτοι αυτοί, γιατί δεν τους άρεσαν μέχρι πρότινος τα τηλέφωνα τα απλά που είχαν, ήθελαν να βάλουν με εντολή των δυνάμεων των σκοτεινών, γιατί είναι η δούρη ήπη του οικουμενισμού, όπου παριστάνουν τους φλογερούς δήθεν Ορθοδόξους, και αυτή είναι η πιο επικίνδυνη, και το καταγγέλλω αυτό, είναι η πιο επικίνδυνη διότι έχουν ένδυμα προβάτου και από μέσα είναι λύκοι και συνεργάζονται με Βατικάνιους, με Αγγλοσάξονες Εβραίους που φοράνε ράσα Ορθόδοξα και παριστάνουν τους βαπτισμένους, έχουν φορέσει. Η ιστορία μας έχει ενημερώσει, μας έχει διδάξει ότι ανά τους αιώνες οι πράκτορες του σιωνισμού έχουν διεισδύσει και στο Άγιον Όρος, είχαν διεισδύσει και στην εκκλησία και στο φανάρι και το αλώσανε και έχουν κάνει φοβερά και τρομερά πράγματα. Γιατί το επιτρέψαμε εμείς, γιατί βρήκαν ανθρώπους χλιαρούς στην πίστη, προδότες και τους αλλάξανε. Όχι φλογερούς όπως ήταν ένας Ιωάννης Χρυσόστομος, ένας Μέγας Βασίλειος, ο Δαμασκηνός και όλοι αυτοί οι πατέρες, τα τεράστια, τα μεγάλα αναστήματα, ένας Μάρκος Ευγενικός, που είναι αυτοί οι πατέρες σήμερα, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, και βεβαίως γι' αυτό μας είχε ενημερώσει ο Κύριος ότι η κληρική του 8ου αιώνος θα είναι η χειρότερη των όλων. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι συγκεκριμένοι, όπου δυσφήμουν την Ορθοδοξία σκόπιμα, είναι ευαλτοί. Χρησιμοποιούν λοιπόν την τεχνολογία, χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία του δαίμονος, έχουν κινητά τηλέφωνα που έχουν το 666 βεβαίως όλα αυτά. Και βεβαίως γνωρίζω ότι θα δεχθώ επιθέσεις μετά από αυτές τις καταγγελίες, αλλά δεν υδρώνει το αυτί μου. Τους το λέγω γιατί ήδη άρχισε η πρώτη επίθεση από το Flash 961 προχθές, πριν ακόμα αρχίσω τις προσωπικές μου εκπομπές. Άρχισε από δημοσιογράφους αριστεροκουλτουριάριδες που κάνουν δήθεν εκείνη την κριτική, την ηλίθια, την ανούσια. Σε μια εκπομπή τρίπλες λέγεται και την παρουσιάζει ο κύριος Θέμος Αναστασιάδης και κάποιος άλλος. Αυτά τα λέω για να τα ακούνε, γιατί τους λέγω και πάλι ότι εμένα δεν υδρώνει το αυτί μου και εγώ την γλώσσα αυτή που γράφουν στα περιοδικά τους τη μιλάω καλύτερα από αυτούς. Λοιπόν, καλά θα κάνουν να μην διερωτώνται πού οι τραγουδίστριες Μαρία Δουράκη και Μαρία Αλεξοπούλου βρήκανε τον Θεό, να ψάξουν να τον βρουν και αυτοί τον Θεό, μήπως και σωθούνε. Γιατί με το δρόμο που έχουν πάρει και τη φόρα και τον κατήφορο, τον εκφυλιστικό, και που δέχονται να γίνουν φερέφωνα και όργανα της νέας εποχής και νέας τάξεως πραγμάτων και να περνάνε μέσα από τα εντυπά τους γλώσσα χρεοκοπίας, εκφυλισμού, αηδίας στην ελληνική νεολαία, μόνον υπερήφανοι δεν πρέπει να είναι για αυτό που κάνουν. Λοιπόν, εμείς τον Θεό τον βρήκαμε. Ας κοιτάξουν να τον βρουν και αυτοί, γιατί προς το παρόν αυτοί υπηρετούν τον πατέρα τους, τον διάβολο. Και πατέρα τους έχουν τον διάβολο, όπως είπε και ο Κύριος, είναι ο εποχήτες και τα έργα αυτού ποιούν. Λοιπόν, αφού ο ίδιος ο Κύριος τους κατενόμασε και είπε, τους απεκάλεσε τους σταυρωτές του γεννήματα εχιδνών. Και πατέρα σας έχετε τον διάβολον και υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι προτίμησαν την εύκολη οδό και να κριτικάρουν έτσι με τους παχυλούς μισθούς αποθέσεως ισχύως τους ανθρώπους, τους αγωνιστές που βγαίνουν και καταγγέλουν και διαμαρτύρονται για την επίθεση αυτή που δεχόμεθα, την αλλίωση και την καταστροφή της ταυτότητός μας. Ενοχλούνται αυτοί οι κύριοι. Να πάψουν λοιπόν να ενοχλούνται, διότι εμείς θα εξακολουθήσουμε τις καταγγελίες, θα εξακολουθήσουμε την αναφορά σε αυτόν τον μικρό κύκλο των εκπομπών, των στοιχείων, και θα τα καταθέσουμε, θα γίνουν γνωστά αυτά που έχουμε στα χέρια μας και δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι θέσεις, ούτε οι απόψεις τους, ούτε τα σχόλιά τους και ούτε ο βόρβορος της μελάνης που ξοδεύουν για να γράψουν ή ο προφορικός τους λόγος για να πούν. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ας συνετιστούν οι κύριοι αυτοί, διότι δεν έχουν μερίδα αγάπης στον κόσμο, μην νομίζουν. Ο κόσμος τους έχει καταλάβει. Ξέρουν τι είναι ως εντολές, ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός πλέον, γιατί έχουν αποκαλυφθεί.
έχουν ξεμπροστιαστεί, τι ρόλο παίζουν οι κύριοι αυτοί. Ξέρουνε βεβαίως όχι το όλον της δημοσιογραφίας, διότι όπως είπαμε και στους ταγούς της Εκκλησίας και στην πολιτική και παντού υπάρχουν καθαροί δημοσιογράφοι, έντιμοι δημοσιογράφοι, αλλά αυτοί είναι οι ολίγοι. Και θα πούμε αύριο το βράδυ τι προσπάθησαν να κάνουν ορισμένοι δημοσιογράφοι, πώς να εφεδροποιήσουν και να γελιοποιήσουν μέσα από συνέντευξη που μου πήραν το πρόσωπό μου, για να μπορέσουν έτσι να κάνουμε το χατήρι των αφεντικών τους, διότι πολλοί τους έχουμε ενοχλήσει με τις καταθέσεις και τη σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει από το 1991. Εμείς όμως δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε, όπως και αυτοί θα συνεχίσουν το παιχνίδι τους και το παιχνίδι της λάσπης, της βομολοχίας, γιατί το μόνο που τους έχει απομείνει είναι η συκοφαντία, η βομολοχία, γιατί δεν έχουν επιχειρήματα. Διότι αν είχαν επιχειρήματα και είχαν ευθυξία και είχαν όντως υπηρετούσαν τη δημοσιογραφική διοντολογία, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν λειτουργοί, γιατί η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα, θα έρχονταν να καθίσουμε σε μία ανοιχτή, σε ένα ανοιχτό διάλογο, να κάνουμε ένα ανοιχτό διάλογο, εκείνοι να καταθέσουν τις θέσεις και τις απόψεις της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων και εμείς να καταθέσουμε τη δική μας διαμαρτυρία και τα δικά μας ερωτηματικά. Λοιπόν, ας πάψουν αυτοί οι κύριοι να ασχολούνται με ανθρώπους που αγωνίζονται, διότι αυτοί δεν αγωνίζονται. Η πένα τους είναι ό,τι εσχρότερον και ό,τι χειρότερον. Έχουν ετοιματζίδικη την είδηση. Δεν αγωνιούν, δεν τρέχουν. Κάνουν δημοσιογραφία του σαλονιού και του καναπέ, κοτσομπολίστικη. Λοιπόν, αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι. Αυτοί είναι πεκινουά. Λοιπόν, αυτό για να τελειώσουμε με τους κυρίους αυτούς που έχουν αρχίσει ήδη να βρίζουνε. Επανέρχομαι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το μεγαλύτερο μέρος, όπως λέγαμε, των ταγών της Εκκλησίας μας, η οποία η Εκκλησία λέγει ότι εργάζεται. Εάν εσείς έχετε ακούσει πουθενά την Εκκλησία να έχει καταγγείλει κινηματογραφικά έργα αντίχριστα, όπως τα καταγγείλαμε εμείς, να έχει αφυπνίσει τον κόσμο, να έχει ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, να μιλάει από άμβονος, να διαμαρτύρεται, να προσπαθεί να αποκτήσει δικό της κανάλι, όπως έχουν οι πεντηκοστιανοί και βομβαρδίζουν τον ελληνικό λαό και τους πιστούς, και αν δεν έχει δικό της κανάλι, να πάρει μία ώρα σε ένα από τα κανάλια και να αρχίσει τις πραγματικές καταθέσεις, τις αληθινές, και τον αγώνα κατά των αντιχρίστων όλων αυτών κακοδόξων και αιρετικών που έχουν ενσκύψει στη χώρα μας, για να μπορέσει να συγκρατήσει τους πιστούς οι οποίοι βουλιάζουν και χάνονται. Αλλά δεν την ενδιαφέρει, το είδαμε αυτό. Έκλεινε χέρι και έκλεινε γόνι και αγκάλιασε, ποιους λέτε? Όχι τους ομοδόξους, την παράδοση του πατρόου ερωτολογίου, τους οποίους τους βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά ποιους? Αγκάλιασε τους πεντηκοστιανούς, αγκάλιασε ποιους? Τους προτεστάντες, ειδικά τους προτεστάντες, τους παπικούς, και βεβαίως αδελφομένοι όλοι αυτοί προχωρούν ακάθεκτα εναντίον των πραγματικών χριστιανών. Λοιπόν, τους λέμε ότι θα βρούνε αντίσταση και αντίδραση μεγάλη από τον ελληνικό λαό, για τους γνωρίζοντες τα πράγματα. Έπειτα κουραστήκαμε να βλέπουμε στα κανάλια, καλέστε ρε παιδιά και κανέναν άλλον, τους ίδιους και τους ίδιους καλείτε, μαρξιστές θεολόγους, οι οποίοι φορούν μενταγιόν στρογγυλά ολυμπιακά, του Ολυμπιακού Πνεύματος, δεν έχουν καμία σχέση με θεολογία πραγματική, δεν θεολογούν, αυτοί δαιμονολογούν, θεολογούν άνευ Θεού, επιτίθενται εναντίον του μοναχισμού. Και βεβαίως αυτοί είναι τακτικοί πελάτες και θαμώνες στα παραθυράκια και στις εκπομπές που γίνονται και που προσκαλούνται όταν πρόκειται να βληθεί ο Ορθόδοξος μοναχισμός ή η πίστης ή να γελιοποιήσουν κάποιον. Έτσι είναι οι νεοεποχήτες θεολόγοι αυτοί, οι οποίοι είναι σκεπασμένοι με το ένδυμα αυτό που είπαμε. Όταν βλέπετε λοιπόν τους ίδιους και τους ίδιους να καλούν τα κανάλια, σημαίνει ότι είναι οι δικοί τους αυτοί που πρέπει
να μιλήσουν και να πούν αυτά που θέλουν αυτοί να πούνε. Λοιπόν, τους έχει πάρει είδηση ο κόσμος και να μην κουράζονται να μας λένε τις θέσεις, τις γνώμες και τις απόψεις τους. Διότι έχουμε καταλάβει πλέον τα παιχνίδια που παίζονται. Όλος ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει τι γίνεται. Οι αντίπαλοι λοιπόν των λαών, έτσι, οι αντίπαλοι της νέας τάξεως και νέας εποχής είναι τα ορθόδοξα ελληνικά και ειδικά το ελληνικό έθνος, τα ορθόδοξα ανατολικά κράτη. Και το σενάριο της παραπλανήσεως που παίζεται εις βάρος όλων των λαών της γης, αλλά και ειδικότερα εναντίον όλων ημών των Ελλήνων, αυτό το αποδεικνύουμε, το αποδεικνύουν όλοι αυτοί με την επίθεση που κάνανε στη Σερβία και το διαμελισμό της. Λοιπόν, είδαμε τι έγινε με τη Σερβία, είδαμε πως κατενόμασαν τον Γκάρατζιτ σφαγέα των εθνών, ενώ οι μεγαλύτεροι σφαγείς και γενοκτόνοι των εθνών είναι οι Αμερικανοεβραίοι σιωνιστές, αλλά και οι Ευρωπαίοι, όλοι αυτοί οι κύριοι που συνήργησαν, έκαναν συνεργεία για να εξοντώσουν τον μαρτυρικό σερβικό λαό, τους μάρτυρες αυτούς, τους φλογερούς χριστιανούς, και βεβαίως γιατί αυτοί ήταν το σκληρό. Το σκληρό καρύδι ήταν η Σερβία. Η Ελλάς είναι εύκολη λία, νομίζουνε. Αλλά όντως, οι Σέρβοι είχαν μάθει να πολεμάνε. Εμείς δεν έχουμε μάθει να πολεμάμε. Στα βουνά ήταν μαχητές. Εμάς μας εκφυλήσανε. Μας διαμελήσανε. Και βεβαίως διαλύουν αυτή τη στιγμή, ερήμην του ελληνικού λαού, διαλύουν και το στράτευμα, διαλύουν τα πάντα, και ο ελληνικός λαός νομίζει, όλοι εμείς νομίζουμε, ότι έχουμε και στρατό, έχουμε και υπερεξοπλισμό, είμαστε και υπεροπλισμένοι, έχουμε και τα νησιά μας ως αναστακούς υπεροπλισμένα, και με αυτό το πλευρό να κοιμόμαστε, αφού όλοι αυτοί οι κύριοι έχουν μεριμνήσει να κάνουν το αντίθετο με εντολές των αφεντικών τους, ώστε όταν θα έρθει η ώρα που θα χτυπήσουν να είναι έτοιμα τα πάντα. Οι παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο έγιναν ρουτίνα πλέον. Τα παιδιά μας τα ρίχνουν στο Αιγαίο και τα δελτία ειδήσεων δεν λένε τίποτα, δύο λόγια, και την άλλη μέρα έχει σβήσει το θέμα. Στην Κύπρο σκοτώνουνε τους Κυπρίους, τους Έλληνες, και την άλλη μέρα ξεχνιέται το θέμα. Ενώ αν σκοτώσεις έναν Τούρκο ή αν πέσει ένα τουρκικό αεροσκάφος στο Αιγαίο, θα τρέξουν οι κύριοι αυτοί, οι οσφιοκάμπτες, οι δειλοί, οι προδότες, να πάρουν τον Τούρκο πιλότο, ενώ θα έπρεπε να κηρυχθεί αιχμάλωτος πολέμου, διότι έκαμε παραβίαση στο χώρο και ήταν υπεροπλισμένος και κατέριψε αεροπλάνο. Πόσες φορές, και έπεσε κι άλλος δικός μας πιλότος. Λοιπόν, να τον πιάσουνε ως εχμάλωτο και όχι να τον κανακεύουνε, να τον βάλουνε, να τον περιθάλψουνε, και βεβαίως για να μην φυγεί τίποτα και μας κάνουνε νταντά οι Αμερικανοεβραίοι, έτσι. Λοιπόν, αυτά ο κόσμος θα έχει πάρει είδηση. Τέτοια ξεφτύλα, τέτοιος διασυρμός. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζω πολύ καλά από τις συζητήσεις που κάνω με όλους εσάς και από τα τηλέφωνα που γίνονται, το πόσο ταπεινωμένοι και το πόσο διασυρμένοι αισθάνονται οι Έλληνες. Θα πούνε λοιπόν ότι η εκπομπή αυτή είναι εκπομπή φασιστική, τους προλαβαίνω, ρατσισμού, ναζισμού. Τους λέμε λοιπόν ότι εμείς αγαπάμε τη χώρα μας. Και θα τους το αποδείξουμε λίγαν συντόμως. Αγαπάμε τα εδάφη μας, την πατρίδα μας, και δεν τη θέλουμε να τη δούμε διαμελισμένη και στα εξών συνετέθη. Λοιπόν, την αγαπάμε, τη λατρεύομαι, διότι ένας άνθρωπος που γεννιέται σε έναν τόπο, εάν δεν αγαπάει τα χωματά του, την πίστη του και την ιστορία του, δεν νοείται να έχει την ταυτότητα την ελληνική που έχει, στο έθνος που γεννιέται. Πόσο μάλλον εμείς που έχουμε γεννηθεί και που έχουμε παρακαταθήκη και που τα νάματα της Ορθοδοξίας βοούν. Η Ελλάς είναι ποτισμένη με αίμα οσίων, αγίων, ηρώων. Είναι έθνος μαρτυρικό, είναι έθνος ιστορικό. Η Ελλάς από μόνη της γράφει την ιστορία και δεν χρειάζεται ούτε έψιλον έψιλον, ούτε την Αμερική, ούτε όλους αυτούς τους βάρβαρους, τις βάρβαρες φυλές, για να εξευρωπαϊστεί η Ελλάς.
Η Ελλάς αυτή πρέπει να εξευρωπαϊστούν. Η Ελλάς είναι η Ευρώπη από μόνη της. Λοιπόν, και αυτά τα παραμύθια που περνάνε στα ανεγκέφαλα παιδιά μας λέγοντάς τους ότι οι Έλληνες οι καθυστερημένοι, οι Έλληνες του Μεσαίωνος που πρέπει να ακολουθήσουν το πνεύμα της χρεοκοπίας, του δυτικού ορθολογισμού, το πνεύμα των ηλιστικών και των ληστρικών, για να καταλήξουν όλοι οι Έλληνες εκεί που έχουν καταλήξει όλοι οι Ευρωπαίοι, να γίνουν όλοι ναρκωμανείς, βλέπουμε τον πολιτισμό που έχει να μας διδάξει και έχει να μας περάσει η σύγχρονη Ευρώπη σήμερα. Αγέλες κατευθυνόμενες ανθρωποειδών, ρομποτοειδών, τους βλέπετε που έρχονται. Λαοθάλασσες το καλοκαίρι που έκανα την περιοδία σε όλα τα νησιά στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στις παραμεθόριες περιοχές, για τις καταγγελίες που θα σας κάνουμε αύριο για τη γενοκτονία των πηγών της τροφοδοσίας μας, της κτηνοτροφίας και της γεωργίας, ειδικά της κτηνοτροφίας. Λοιπόν, τους βλέπουμε και από τα χαρακτηριστικά τους και πώς συμπεριφέρονται, τι είδους τουρίστες είναι αυτοί, τι είδους βαρβαρότητα κρύβουν αυτοί. Το έζησα εγώ προσωπικά, κυρίες και κύριοι, στα νησιά που επισκέφθην. Τους ήχους τους, τη μουσική τους, την γλώσσα τους, τη διάλεκτό τους, τη συμπεριφορά τους. Ο Έλληνας έχει καρδιά, έχει βάθος, έχει ειρήνη μέσα του. Αγαπάει τους πάντες όταν δεν τον ενοχλούν. Ενώ αυτοί δεν αγαπούν κανέναν, και ανενόχλητοι που μένουν, ενοχλούν τους άλλους. Κανέναν! Λοιπόν, αυτή είναι η γενοκτόνη των εθνών. Και βεβαίως, για να δικαιολογήσουν τα εγκλήματα που γίνονται εναντίον της ανθρωπότητος και που θα γίνουν τις γενοκτονίες των εθνών και των λαών, για να τα δικαιολογήσουν, τους τίτλους και τις ετικέτες που είναι να τις φορέσουν εκείνοι οι ίδιοι, τους αποδίδουν στα θύματα. Και έτσι οι θύτες γίνονται θύματα και τα θύματα θύτες. Λοιπόν, φτάνει πια. Φτάνει πια. Δείξτε λοιπόν όλοι εσείς που θα ακούσετε αυτή τη σειρά των εκπομπών την διαμαρτυρία σας και μην γυρίζετε σελίδα. Βλέπετε αυτή την εκπομπή απόψε και λέτε τι καλά που μας τα καταθέτουν και τι ωραία που τα λένε. Αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να ενεργοποιηθείτε όλοι και να μπείτε στην πρώτη γραμμή. Και κάθε φορά που θα γίνεται κάτι ή που θα σας κάμουν κάτι, να ξέρετε πώς να το διεκδικήσετε. Να καταφεύγετε στη δικαιοσύνη. Όσο υπάρχει ακόμα, γιατί σε λίγο, κυρίες και κύριοι, δεν θα υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη. Στα μουλοκτά, νομιμοποιείτε η συνθήκη Σέγγεν και Μάστριχτ. Έτσι. Και ο ελληνικός λαός δεν θα μάθει, τους το λέμε όμως εμείς, γιατί αυτοί δεν τολμάνε να το πούνε, ότι σε λίγο η ελληνική αστυνομία θα καταργηθεί, και έτσι οι Έλληνες ήδη έχει καταργηθεί με τα υποτιθέμενα πολυδύναμα αστυνομικά τμήματα. Κατά τόπους οι περιοχές έχουν ξεγυμνωθεί από τα αστυνομικά τμήματα, γι' αυτό και αυξάνονται και πληθύνονται οι επιθέσεις στα σπίτια, οι κλοπές, οι φόνοι κλπ. Οι Έλληνες νιώθουν παντελώς ανασφάλιστοι, και αυτό είναι στο σχέδιο να γίνει έτσι, ώστε την κατάλληλη στιγμή να επέμβει η Europol, η Ευρωπαϊκή Αστυνομία, η οποία έχει έρθει. Έχουν έρθει ορισμένοι. 2.000 αστυνομικοί, μας το είπανε, φοροτεχνικοί της Δημοτικής Αστυνομίας, όπου σε λίγο θα αρχίσουν να περιδιαβαίνουν τους δρόμους, αλλά και τροχονόμοι, με τα περιβραχιόνια της Europol, μετά το 97, μέσα στο 97. Και εκεί θα καταλάβουν οι Έλληνες πλέον ότι το παιχνίδι το έχουν χαμένο, διότι θα γίνει εσωτερική αστυνόμευση μέσα από Ολλανδούς, Γερμανούς, οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι στους ελληνικούς δρόμους, και ο Έλληνας θα αστυνομεύεται και δεν θα μπορεί πλέον, θα ασφικτιά, δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει, δεν θα μπορεί να μιλήσει, δεν θα μπορεί τίποτα να κάνει. Όσο είναι καιρός λοιπόν, αντιδράστε, απαιτήστε να επανέλθουν τα αστυνομικά τμήματα, τα ελληνικά, την ελληνική αστυνομία που την διέσυραν τόσο πολύ και την εξεφτέλησαν σκόπιμα τους Έλληνες αστυνομικούς. Διελήθη η ελληνική αστυνομία ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί σε λίγο θα γίνει αντικατάσταση και η νομιμοποίηση του Σέγγεν. Λοιπόν, αυτά δεν τα έχει πει κανένας, δεν τολμάνε να τα πούνε, γιατί αν τα πούνε θα χάσουν τις θεσούλες τους,
Και δεν είδαμε μέχρι σήμερα έναν βουλευτή να παραιτηθεί και να πει: εγώ στο σχέδιο αυτό το άνομο, παρά μόνο την κυρία Άννα Συνοδεινού, και να κάνουμε μία υπόμνηση ότι η κυρία Άννα Συνοδεινού, βουλευτής το 1989, παραιτήθηκε για το σήμα του ουρανίου τόξος στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί άκουσε για πρώτη φορά τη φράση «Νέα Εποχή» από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Γιώργο Παπανδρέου και θέλησε να μάθει τι σημαίνει «Νέα Εποχή». Η κυρία Συνοδεινού ανήκε στο συνδυασμό του Δήμου Αθηναίων και μπράβο της γι' αυτό, και ήταν γυναίκα αυτή που είχε την ευτυχία να παραιτηθεί και όχι άνδρας, αυτό λέει πολλά, ανδρίζουσα γυναίκα. Ήταν μέλος στο συνδυασμό του Δήμου Αθηναίων Νέα Εποχή, εργάστηκε κατά δύναμη για τα κοινά και στις 22 Οκτωβρίου του 88, μετά από την διαφωτιστική ημερίδα που παρικολούθησε στον Τίμιο Σταυρό Χολαργού για το ρόλο της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων, συνειδητοποίησε η ίδια και υπέβαλε την παραίτησή της το 1990, και το εκπληκτικό που κατέθεσε ήταν αυτό που θα ακούσετε παρακάτω. Είπε: τώρα καταλαβαίνω ποια ταμπέλα έχω κολλήσει στο μετωπό μου με τη νέα εποχή. Γι' αυτό παρετούμε από τον Δήμο Αθηναίων, όπως επίσης αρνούμε να διαφημιστώ ως υποψήφια βουλευτής με το σήμα του ουρανίου τόξου στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο λοιπόν στην κυρία Άννα Συνοδεινού, η οποία έφυγε από αυτή την κόλαση και είχε την τόλμη και το θάρρος να το κάνει αυτό. Μία γυναίκα το έκανε. Κανένας από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους άνδρες δεν τολμά να το κάνει και να πει ανοιχτά στον ελληνικό λαό ότι εγώ δεν συμπλέω και δεν συμπορεύομαι με τους υπολείπους και δεν θα είμαι μέτοχος αυτό το έγκλημα το εθνικό που συντελείται εις βάρος της χώρας, που δεν αντέχει πλέον η ψυχή μου να βλέπω να κλείνει το ένα εργοστάσιο και μία βιομηχανία πίσω από την άλλη, ώστε το εργατικό δυναμικό, το ελληνικό εργατικό δυναμικό, να καμφθεί, να εξοντωθεί, να κλείσουν τα εργοστάσια, οι βιομηχανίες, να πάρθουν από αλλοδαπούς και από ξένους, από τα κέντρα αποφάσεων, γιατί έχουν πάρει εντολές απ' έξω, να αυξηθεί το ποσοστό της ανεργίας, να τρελαθούν οι Έλληνες, οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι, να κλείνει ένας πίσω από τον άλλον. Αυτή την καταστροφή που τους το λέμε και τους το καταγγέλνουμε από εδώ, ότι οι ίδιοι είναι αυτή η ηθική αυτούργοι. Αυτοί οι κύριοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι συμβάλλουν στην καταστροφή της χώρας. Για ποια πρόοδο μιλάμε? Δεν έχετε δει, κύριοι, τι κάνετε στον ελληνικό λαό? Για ποια πρόοδο? Πρόοδος είναι αυτή ή μεσαίωνας? Αναχρονιστικά. Μεσαίωνας, σκοταδισμός, δυστυχία, μιζέρια, γκρέμισμα. Αυτό κάνετε. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι εκπομπές αυτές, ο κύκλος των εκπομπών αυτών, γίνεται και θα αποδίδεται ένας πολύ μικρός φόρος τιμής σε αυτόν που χάραξε την ιστορία και έδωσε την ελληνοορθόδοξη ταυτότητα, ξανάδωσε δηλαδή στο ανθρώπινο γένος την αθανασία και την αιώνιον ζωή. Το όραμα της παρουσίας εκείνου, του μοναδικού, του αρχηγού της πιστεώς μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι ιστορία εκείνου μέσα από τις καταθέσεις αυτές των εκπομπών, που ήρθε να ζήσει μαζί μας και που αυτό τον καιρό η νέα εποχή βάλει εναντίον του όπως και τότε, με όλες τις δυνάμεις και με όλα τα μέσα, και γινόμαστε και συναυτούργοι και άθελά μας και ακούσια και εμείς με την αδιαφορία μας. Είναι σαν τον ξανασταυρώνουμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Γεννήθηκε σε μία σπηλιά όταν πρωτοήρθε. Ζεστάθηκε από ένα μοσχαράκι, ένα μικρό πουλάρι, έτσι ταπεινά και απέριτα. Εκείνος που συνεργάστηκε για να γίνει ο κόσμος και ο άνθρωπος τη μέρα της δημιουργίας. Αυτός που γονάτισαν μπροστά του όλοι οι άγγελοι και άφησε τους ανθρώπους να τον φτύσουν, να τον χτυπήσουν, να τον σταυρώσουν αδιαμαρτύρητα. Αυτός που δέχτηκε να προσκυνηθεί από μάγους σοφούς και να πάρει δώρα χρυσάφι σαν βασιλιάς, Λιβάνη σαν Θεός και Σμύρνα σαν θνητός άνθρωπος. Αυτός καλεί όλους εμάς να στρατευθούμε για του Χριστού την πίστη την Αγία
και της πατρίδος την ελευθερία, κυρίες και κύριοι, διότι αν δεν το έχετε καταλάβει, είμαστε υπόδουλοι, είμαστε σε σκλαβιά φοβερή, νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Σε λίγο θα δείτε τα αποτελέσματα. Αυτός λοιπόν μας καλεί να συστρατευθούν οι δυνάμεις, οι ορθόδοξες, οι ελληνικές, αυτοί που θέλουν την ελληνοορθόδοξη ταυτότητα από κοινού και να δώσουν τον αγώνα επί των επάλξεων χωρίς φόβο, με τόλμη και θάρρος μεγάλο. Μέχρι αύριο το βράδυ, κυρίες και κύριοι, που θα κάνουμε τις νέες μας καταθέσεις, εύχομαι ο Κυριός μας και ο Θεός μας να είναι μαζί σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή σας εύχομαι και αύριο βράδυ πάλι μαζί στις 11:30 για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Καλό σας βράδυ.